να μας πει περισσότερα, Ολγίνα. Καλησπέρα, Νίκο. Μία ομάδα Γάλλων επιστημόνων δημιούργησε ρομπότ σε μορφή ανθρώπου, το οποίο ανιχνεύει το φύλλο του ατόμου, καθώς και στοιχεία της προσωπικότητάς του με ένα μόνο άγγιγμα. Τα συγκεκριμένα ρομπότ μπορούν να ανιχνεύσουν διαφορετικά συναισθήματα, αναλόγως με την κατάσταση του ατόμου. Μπορούν, παραδείγματος χάρη, να αισθανθούν πόσο χαλαρή ή σφιχτή είναι μια χειραψία, συνεπώς να καταλάβουν και κάποια στοιχεία του χαρακτήρα μας. Αν και βρισκόμαστε ακόμα σε πρωταρχικό στάδιο, οι επιστήμονες πιστεύουν πως το να δώσει προσωπικότητα σε ένα ρομπότ θα βοηθήσει στο μέλλον στο να αναπτυχθούν οι σχέσεις των ανθρώπων με την τεχνητή νοημοσύνη. Τώρα, ένα πιο εξελιγμένο στάδιο που θα ήθελα να δουν μελλοντικά είναι τα ρομπότ σε ρόλο φροντιστή. Θα βοηθάνε δηλαδή τα άτομα με αυτισμό ή ηλικιωμένους προκειμένου να κάνουν ευκολότερη την καθημερινότητά τους. Μάλιστα. Τώρα σε μια άλλη χρήση των ρομπότ, ρομπότ σεφ λοιπόν, που ψήνει χάμπουργκερ σε εστιατόρια, Ολγίνα. Θράψη λοιπόν κάνει το πρώτο ρομπότ βοηθό σεφ, το οποίο πιάσε δουλειά σε γνωστή αλυσίδα fast food της Αμερικής. Μια εταιρεία startup, προκειμένου να τραβήξει την προσοχή του καταναλωτή και να πρωτοτυπήσει, κατασκεύασε τον Flippy, ο οποίος έχει γίνει περιζήτητος. Είναι ευηδωμένος στο πάτωμα, ώστε να μπορεί να λειτουργεί ειδικά με τις παραμέτρους της κουζίνας. Βρίσκεται πίσω από μια μαύρη κουρτίνα και στην πραγματικότητα τι είναι? Είναι ένα χέρι σπάτουλα, το οποίο βοηθά στη διαδικασία παρασκευής των χάμπουργκερ, τοποθετεί τα υλικά στο ταψί, στη συνέχεια στο φούρνο και όταν αυτά είναι έτοιμα, ο πολιτής μπορεί να τα τυλίξει και να τα κάνει delivery. Να σου πω πως η γνωστή αλυσίδα έχει παρουσία σε περίπου 50 χώρες και σύντομα ο Flippy θα πιάσει δουλειά σε όλα τα εστιατόρια. Διαθέτει εξάμηνη περίοδο αποκλειστικότητα στο ρομπότ, ενώ μόλις λήξει το συμβόλαιό του, η τιμή του για την επόμενη συνεργασία θα εκτοξευτεί στα $60,000. Α, μάλιστα. Καλό και αυτό. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ολγίνα Σαντίκου. Και κυρίες και κύριοι, στα καλά νέα της εβδομάδας.